Σήμερα θα συζητήσουμε με τον καλό φίλο στη συχνότητα και καθηγητή εθνικής ασφάλειας στο Ramdan Academy στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τον κύριο Σπύρο Πλακούδα. Καλημέρα κύριε Πλακούδα. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνη. Για πείτε μου, υπάρχει λόγος να ανησυχούμε, που προφανώς για σας υπάρχει, αλλά και εμείς οι κοινοί θνητοί με όλα αυτά? Βεβαίως και πρέπει να ανησυχούμε, ιδίως υπό το φως της εκρηκτικής ανόδου των τιμών της ενέργειας. Δηλαδή, αν ότως η ουκρανική κρίση υπερθερματίσει, τότε θα πρέπει να αναμένουμε αφενός τις πρώτες διακοπές στην παροχή του φυσικού αερίου προς την ενεργειακά διψασμένη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον, αφετέρου, την περαιτέρω αύξηση, αν όχι εκτροχιασμό, της τιμής της ενέργειας, εφόσον η Ρωσία συνιστά έναν από τους κορυφαίους παραγωγούς και εξαγωγής υδρογόνων ανθράκων, είτε σε πετρέλαιο είτε σε φυσικό αέριο. Για αρχή δηλαδή, ας αναφερθούμε σε αυτό. Σε δεύτερη ανάγνωση, αυτή την στρατιωτική παύλα διπλωματική, εάν όντως συμβεί μία θερμή κρίση στην Ουκρανία, κύριε Σαχίνη, κατά τη γνώμη μου δεν θα συμβεί κάτι ανάλογο με το 2014, δηλαδή ένα τσαρτζάρισμα όπως στην Κρυμαία ή μία μικρή κλίμακα σύγκρουση όπως στο Ντονμπάς. Κατά τη γνώμη μου πάντα, ο Πούτιν θα ανατρέψει τη φιλοδυτική κυβέρνηση στο Κίεβο και δεν θα διχοτομηθεί η Ουκρανία, γιατί η διχοτόμηση της Ουκρανίας δεν ωφελεί τη Ρωσία μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Απεναντίας, η ανατροπή της φιλοδυτικής κυβέρνησης και η ανάρρηση ενός φιλορώσου προέδρου με τον έλεγχο της Ουκρανίας αυτής καθεαυτής και όχι μόνο ενός τμήματος της Ουκρανίας ωφελεί πολύ περισσότερο το στρατηγικό σχεδιασμό της Ρωσίας. Εάν όντως συμβεί αυτό, τότε αντιλαμβάνεστε και εσείς τι θα συμβεί στις ανατολικές εσχατιές του ΝΑΤΟ, Ρουμανία, Λιθουανία και ούτω καθεξής. Εμείς βέβαια ως Ελλάδα προς το παρόν παρέχουμε μόνο στρατιωτικές διευκολύνσεις προς τη ΣΥΠΑ και το ΝΑΤΟ, δηλαδή μέσω του λιμένους στην Αλεξανδρούπολη, ανεφοδιάζουμε τις στρατιωτικές βάσεις του ΝΑΤΟ στην Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Και κατά τη γνώμη μου, κύριε Σαχίνη, εκεί πρέπει να παραμείνουμε κιόλας, δηλαδή στην παροχή των διευκολύνσεων και όχι περαιτέρω. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Κύριε Πλακούδα, αναπτύσσετε ένα σκεπτικό και με μια συλλογιστική βάση της εικόνας που εσείς αναλύετε. Όμως υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα. Γιατί φτάσαμε εδώ? Θέλω να πω, πώς ξύπνησε ένα πρωί ο Πούτιν και είπε θα ανατρέψω τη φιλοδυτική, όπως είπατε, κυβέρνηση στην Ουκρανία, να βάλω μια δική μου? Ή... Φυσικά και όχι. Δεν συνιστά η λόγω κρίση παρά την κορύφωση των διαδοχικών κρίσεων μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ από το 1997 και έπειτα. Κακά τα ψέματα, η Αμερική και το ΝΑΤΟ αθέτησαν τις υποσχέσεις τους και προς τον Γκορμπατσόφ και προς τον Γέλτσιν για την μη προς Ανατολά επέκταση του ΝΑΤΟ μετά την ενοποίηση των δύο Γερμανιών. Άρα δηλαδή η Ρωσία, η οποία ήταν ουσιαστικά εντελώς αδύναμη και ανίκανη να προβάλλει την οποιαδήποτε αντίσταση στην προς Ανατολά επέκταση του ΝΑΤΟ το 1990 και στις αρχές του 2000, πλέον διεκδικεί μία επιστροφή στο status quo ante, δηλαδή την απόσυρση, παύλα εκένωση των στρατιωτικών βάσεων του ΝΑΤΟ από την Ανατολική Ευρώπη, η οποία όπως προανέφερα κύριε Σαχίνη συνέβη κατά παράβαση των υποσχέσεων των Βρυξελών και της Ουάσιγκτον προς τη Ρωσία. Επομένως, μισό λεπτό κύριε Πλακούδα, γιατί το ξέρετε ότι η δική μας αγωνία είναι ο κόσμος και να αντιλαμβάνεται και να αποκωδικοποιεί με βάση αυτά που λέτε εσείς οι ειδικοί. Οπότε εγώ οφείλω να σας ρωτήσω. Επομένως, ποιος φταίει? Φταίνε οι Ρώσοι? Φταίει ο Πούτιν, ξύπνησε ένα πρωί? Ή φταίνε αυτοί, εγώ το ρωτώ ευθέως, που αισθάνονται ότι σε ένα πολυπολικό κόσμο χάνουν τα πρωτεία, άρα πρέπει να μοχλεύσουν προβλήματα σήμερα στη Ρωσία, αύριο στην Κίνα, μεθαύριο δεν ξέρω πού? Το λέω τόσο εμφατικά γιατί εμένα ως Ευρώπη με ενδιαφέρει να υπάρχει ειρήνη. Δεν με ενδιαφέρει να λύσω εγώ το πρόβλημα της αμερικανικής πολιτικής για τα πρωτεία
σε έναν πολυπολικό κόσμο. Εάν λοιπόν οι Αμερικανοί είναι αυτοί που κυβίζουν προβλήματα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για σκεφτείτε δηλαδή ο Πούτιν αντιστοίχως να πήγαινε, λέω τώρα κάτι ακραίο, στο Μεξικό να κύβιζε προβλήματα, δεν θα ήταν θέμα? Μα βεβαίως και συνέβη αυτό, κύριε Σαχίνη, στην κρίση των πυράβλων της Κούβας, όταν δηλαδή η τότε Σοβιετική Ένωση επί Χρουτσόφ προσπάθησε να πράξει ακριβώς το ίδιο με την ανάπτυξη των πυράβλων της Αμερικής και του ΝΑΤΟ στο έδαφος της Τουρκίας. Και ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και τώρα, δηλαδή η Ρωσία σιγά σιγά συνειδητοποιεί ότι είτε με το Καζακστάν, είτε με την Ουκρανία, είτε με τον Κάφκασο και τα λοιπά, το είτε με τη Συρία τώρα τελευταία που αναμοχλεύεται, δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι πολύ, αλλά αναμοχλεύεται ξαφνικά. Ο Αμερικανικός παράγοντας ξαναθυμήθηκε τη Συρία ξαφνικά. Βεβαίως. Τυχαίο δεν το λες. Ενώ κατά τα άλλα στη Συρία, αυτό το μοναδικό σχόλιο, η Αμερική ανέχεται τις επιθέσεις της Τουρκίας κατά των συμμάχων και συνεταίρων της στο έδαφος των Κούρδων, την ίδια στιγμή που υποστηρίζει τους Κούρδους της Συρίας κατά του Ισλαμικού κράτους. Αυτός ο, πώς να το ονομάσω, φρενοκομείο στο State Department, τον είπα, ή αλλού. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την Ουκρανία. Από τη μία πλευρά δηλαδή, σε μία σχολή σκέψης, στη διοίκηση Biden προτάσει τη συνεννόηση, ναι ακριβώς, τη συνεννόηση μεταξύ Ουάσιγκτον και Μόσχα για μία αντάντ κορτιάλ κατά της Κίνας, και από την άλλη πλευρά μία σχολή σκέψης εντός της διοίκησης Biden, κάποιοι αυτοί που ονομάζουν το βαθύ κατεστημένο στην Αμερική, προτάσει την ιδέα μια αντιπαράθεσης με τη Ρωσία, ούτως ώστε να ιτηθεί η Ρωσία ή να αποχρεωθεί σε έναν οδυνηρό συμβιβασμό και μετά να αφοσιωθεί η Αμερική μαζί με τους συμμάχους τους στην Ευρώπη, οι οποίοι ακριβώς εξαιτίας του φοβήτρου της Ουκρανικής κρίσης θα συστρατευτούν πίσω από την Ουάσιγκτον, που κατά της Κίνας. Εγώ, κύριε Σαχίνη, ανήκω στους αιρετικούς. Ανήκω δηλαδή στους ακαδημαϊκούς που υποστηρίζουν τη συνεννόηση μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον για την ακριβώς επίλυση των τόσων προβλημάτων από τη Λιβύη και την Συρία μέχρι και την άνοδο της Κίνας. Δυστυχώς, προς το παρόν, αυτή η διοίκηση Biden, η οποία για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχει ορίσει ως υπαριθμόν ένα προτεραιότητα την κλιματική αλλαγή, έχει αφήσει τα ηνία της εξωτερικής πολιτικής στην άλλη σχολή σκέψης, αυτή δηλαδή της αντιπαράθεσης με την Ρωσία. Γι' αυτό το λόγο κιόλα. Είναι η περίφημη σχολή των Clintonians, δηλαδή. Ακριβώς. Και όχι μόνο, όχι μόνο των Clintonians, γιατί υπάρχει μια διακομματική συνένεση και στο Δημοκρατικό και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κατά της Ρωσίας. Και αυτό οφείλεται στις δεκαετίες της αντιπαράθεσης κατά της Σοβιετικής Ένωσης και του Ερυθρού Κινδύνου, όπως το ονόμαζαν τότε. Αλλά πλέον, τα αλήθεια, δεν υπάρχει η κοινή λογική. Από τη μία πλευρά, δηλαδή, ανησυχείς για την άνοδο της Κίνας και χρειάζεσαι τη δεύτερη ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη του κόσμου δίπλα σου ή τουλάχιστον ουδέτερη, και από την άλλη πλευρά αναμοχλεύεις την Ουκρανική κρίση. Δηλαδή, it doesn't make sense. Και γι' αυτό το λόγο και ο Πούτιν ακριβώς δρά υπό το φως των εξελίξεων στο Καζακστάν και τα λοιπά, όπου εκεί ο Πούτιν αναγνωρίζει ένα δάκτυλο της Δύσης, δρά προληπτικά. Προτού δηλαδή η Ουκρανία ουσιαστικά μετατραπεί σε άλλο ένα προτεκτεράτο του ΝΑΤΟ. Γιατί όπως είχε δηλώσει και ο Μπρεζίνσκι, η Ρωσία χωρίς την Ουκρανία υποβιβάζεται σε μια μεσαία δύναμη. Η Ρωσία μαζί με την Ουκρανία προβιβάζεται σε μια μεγάλη δύναμη. Δεν μου λέτε, κύριε Πλακούδα, με βάση αυτό που εσείς μου περιγράφετε τώρα, έχω μερικά ερωτήματα. Άρα η Ουκρανία, λέω εκ προημίου, και για τους Αμερικανούς ως χώρα ξεγραμμένη είναι. Χώρος μόχλευσης. Δεν καίγονται για το ποια μορφή θα έχει, αρκεί να μπορεί να αιμορραγεί ο Πούτιν, να το πω έτσι σχηματικά. Και ρωτάω εγώ τώρα, με τέτοια συσσόρευση που βλέπουμε στα δίκτυα ειδικών μισθοφορικών δυνάμεων από παντού για να υποστηρίξουν την πορτοκαλί επανάσταση, τρομάρα μου, και τη δημοκρατία στην Ουκρανία, τέλος πάντων, μπορεί να αποκλιμακωθεί η ένταση ακόμη και αν το θέλουν κάποιοι? Δεν γίνεται ανεξέλεγκτο? Μήπως οι Αμερικανοί δηλαδή, ανεξαρτήτως του τι θα πει στο τέλος και ο πρόεδρος Ουκρανίας, που μάλλον έχει αντιληφθεί ότι η χώρα του πάει να γίνει χώρος,
το προχωρήσουν, γιατί δεν τους ενδιαφέρει πια η χώρα. Τους ενδιαφέρει να έχουν ένα αγκάθι στον Πούτιν. Να το πω έτσι. Εγώ, κύριε Σαχίνη, διαπιστώνω μια σύγχυση ακόμα και στους Αμερικανούς. Δηλαδή, από τη μία πλευρά λένε στο Ζελένσκι, πρέπει να προετοιμαστείτε για μια άμεση εισβολή. Από την άλλη, του λένε επίσης, αλλά εμείς δεν θα σας στηρίξουμε στρατιωτικά. Εμείς μόνο κυρώσεις. Αλλά από την άλλη πλευρά, συνιστούμε στους συμμάχους μας στην Ευρώπη να σας στηρίξουν στρατιωτικά. Με τζάβελιν, αντιαρματικά κτλ. Α, και επίσης, χρησιμοποιούμε αυτό σε ιστορική ευκαιρία για να μαντρώσουμε πάλι τους Γερμανούς, όχι στον αγωγό Nord Stream. Ωραία, παιδιά, εκεί στη διοίκηση Biden στην Ουάσιγκτον, τελικά, τι ακριβώς προτάσετε ως στρατηγική, όχι ως βλέποντας και κάνοντας δουλειές του ποδαριού, γιατί η Ουκρανία δεν μπορεί να αντισταθεί στον ρωσικό στρατιωτικό οδοστρωτήρα. Η Ρωσία του 2022 διαφέρει δραματικώς από τη Ρωσία του 2001, όταν ανέλαβε τα ενία της εξουσίας ο Πούτιν, συγγνώμη, το 99, με το δεύτερο πόλεμο της Τσετσενίας. Χάρη στο εργαστήριο εντός εισαγωγικών του πολέμου σε Συρία και σε Λιβύη, και σε πλέον σε Κάφκασο και σε Κεντρική Ασία, η Ρωσία έχει αυξήσει δραματικά την ισχύ της και τα αναγνωρίζουν άπαντες. Άρα, σύμφωνα με την ίδια την κεκλεισμένο των θυρών συζήτηση του γραμματέα του ΓΕΘΑ, του στρατηγού Μαρκ Μάλι, εντός 72 ώρων, κύριε Σαχίνη, θα αλωθεί το Κίεβο. Πιστεύετε? Άρα, λέω εγώ, ναι. Αναρωτιέμαι, τότε ποια είναι η στρατηγική? Ποια είναι η στρατηγική του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι της Ουκρανίας? Γιατί δεν παραχωρούν το δρόμο στη διπλωματία. Μπλοφάρει ο Πούτιν. Αν δεν μπλοφάρει και όντως μπουκάρει, να το θέσω έτσι λαϊκά, τότε μήπως πρέπει να φιλανδοποιηθεί η Ουκρανία όπως πρότεινε ο πρόεδρος Μακρόν κατά τη συνέντευξη τύπου? Καλά κάνετε και τα βάζετε όλα, κύριε Πλακούδα. Αλλά επειδή ξέρω ότι έχετε ένα βάθος στη σκέψη σας, σοβαρά τώρα, εσείς περιμένετε από ηγέτες τέτοιων διαμετρημάτων, είτε είναι ο Biden, είτε είναι ο Μακρόν, πολύ περισσότερο είτε είναι ο Πούτιν, να μπει στη Βάσανο, να φτάσει μέχρι το Κίεβο, δηλαδή να αιματοδοτεί οικονομικά, όταν αυτός θέλει άλλα πλάνα να κάνει και για τη χώρα του στην παγκόσμια κατανομή? Τον θεωρείτε τόσο κοροϊδό να μπει σε αυτό το τρυπάκι, στην ουσία να πληρώνει, να σου το πω εγώ πιο διαφορετικά, και γιατί να μην πει ότι αυτό που γίνεται από την πλευρά των Αμερικανών είναι παράβαση, όπως είπατε και εσείς σωστά, όλων των συμφωνιών, ακόμη και της Κωνσταντινούπολης, που μιλούσαν για εγγύησεις ασφαλείας? Αυτά λένε οι Ρώσοι τουλάχιστον, και απάντηση δεν παίρνουν. Οπότε, παιδιά, αν εσείς θέλετε να κάνετε το ντου με έναν τρόπο, ο Ουκρανικός στρατός στις ανατολικές επαρχίες και παρά τη συμφωνία του Μίνσκ, ωραία, εμείς θα διασφαλίσουμε τους ρωσόφωνους και πάρτε το δυτικό κομμάτι και πληρώνετε το εσείς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να το συντηρείτε. Και τέλος πάντων, αν οι Αμερικανοί δεν έχουν τέτοια ξεκάθαρη πολιτική, εμείς τι φταίμε να μπούμε στην γωνίστρα των όποιων αντιπίνων επειδή θα περνάνε στρατεύματα από εδώ? Είναι και αυτό ένα ερώτημα. Να σας απαντήσω και στα δύο ερωτήματά σας, τα δύο εύστοχα ερωτήματα, κύριε Σαχίνη. Κατ' εμέ, δεν προειδεάζει ο Πούτιν για διχοτόμηση. Δεν τον ωφελεί, κατ' εμέ, η διχοτόμηση της Ουκρανίας και ίσως στο μέλλον η στάθμευση των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στο δυτικό τμήμα, στο δυτικό παύλα φιλοδυτικό τμήμα. Κατ' εμέ, αν όντως συμβεί η εισβολή, θα συμβεί για regime change, αλλαγή καθεστώτος. Τώρα, στο δεύτερο που αναφέρεται, δυστυχώς, όπως είχε δηλώσει κάποτε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα στις αρχές των 90 κιόλας, ο Ίκλμπεργκερ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΟΚ τότε, συνιστά έναν οικονομικό γίγαντα, ένα πολιτικό νάνο και ένα στρατιωτικό σκουλίκι. Δυστυχώς, συγγνώμη που το μεταφέρω έτσι ομά, αλλά μάλλον ισχύει ακόμα και τώρα, 30 χρόνια αργότερα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσε, κύριε Σαχίνη, να λύσει τις γιουγκοσλαβικές κρίσεις? Εδώ μαθαίνουμε από αποχαρακτηρισμένα έγγραφα πλέον ότι όχι απλά δεν επέλυσε τη γιουγκοσλαβική κρίση, την υπέθαλψαν κιόλας κάποιες χώρες στο βορρά μας. Ναι, σωστά, όπως η Γερμανία που ήθελε άρον-άρον το Κόσοβο. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα δηλαδή, ναι, αν δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαχειριστεί τα του οίκου της στη Γιουγκοσλαβία δίπλα, πώς θα διαχειριστεί την Ουκρανική κρίση έναντι της Ρωσίας? Και ο Πούτιν το γνωρίζει αυτό, κύριε Σαχίνη. Γνωρίζει απέναντί του δηλαδή ότι οι Ευρωπαίοι, λόγω της μαρθακότητος, έχουν αφήσει εντελώς την έννοια της ασφάλειας και της άμυνας στα χέρια των Αμερικανών. Και οι Αμερικανοί πράττουν ανάλογα.
Ναι. Δυστυχώς για εμάς δεν έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα, παρά τις προσπάθειες της Γαλλίας, συστήσει μια αυτόνομη πολιτική για την άμυνα και την ασφάλεια, ενώ τα συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν πρέπει να συμβεί αυτό που συνέβη και το 90 με τις Ιουγκοσλαβικές κρίσεις, δηλαδή ο θείος Σαμ να παρεμβαίνει για να τακτοποιήσει τα του οίκου μας. Γιατί το βλέπω παντού, κύριε Σαχίνη, και με λυπεί και με μελαγχολεί. Η Λιβύη, δύο εξευρωπαϊκές δυνάμεις, η Τουρκία και η Ρωσία, εξευτέλισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο συμβαίνει τώρα στην Ουκρανία. Απούσα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο υποθάλπτει τις εντάσεις και τίποτα παραπάνω. Όταν δηλαδή χρειαστεί στο διατάφτα να λάβει μία απόφαση, θα συζητείτε επί ημέρες ή επί ώρες σε μία έκτακτη σύσκεψη. Και στο διατάφτα, τίποτα. Αυτό δεν μας τιμά ως Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς ως Ελλάδα θα πρέπει να το προτάξουμε και αυτό, ότι εμείς πάνω απ' όλα ως Ελλάδα υπηρετούμε το εθνικό συμφέρον μας. Αρκεί να το υπηρετούμε. Ακούστε εδώ, διάβασα μια εξαιρετική ανάλυση των δύο σχολών σκέψεων που συγκρούονται αυτή τη στιγμή στο θέμα. Η μία υπενθύμηση είναι περίπου σε αυτό που είπατε, ότι η αρχή της αδιαίρετης ασφάλειας με τη διακήρυξη Κωνσταντινούπολης τον Νοέμβριο του 1999, παρόντος και του Κλίντον, παραμένει ενεργή μέχρι σήμερα. Το πρόβλημα είναι η επέκταση του ΝΑΤΟ και η αδιαίρετη ασφάλεια που πάει περίπατο, διότι φτάσαν, όπως σωστά είπατε, Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία και αλλαχού. Και τελικώς καταλήγει η ανάλυση αυτή ότι συγκρούονται δύο βασικές σχολές σκέψης. Η μία σχολή σκέψης για τα ζητήματα, και θέλω την άποψή σας, συλλογικής ασφάλειας, είναι ότι ο κόσμος διαπερνάται βεβαίως από ανταγωνισμούς και τη συνύπαρξη διαφορετικών πολιτικών συστημάτων, ακόμη και η έννοια της δημοκρατίας αλλιώς ερμηνεύεται στο εσωτερικό κάθε χώρας, και διαφορετικών μπλοκ κρατών που επιλέγουν να συνυπάρχουν στη βάση αρχών, όπως ο αμοιβαίος σεβασμός, η τήρηση κανόνων, η αρχή της μη επένδυσης και το αδιαίρετο της ασφάλειας, ιδίως για τον ευρωπαϊκό χώρο. Η άλλη επιμένει ότι ο κόσμος στηρίζεται στην κατά βάση συγκρουσιακή συνύπαρξη ανάμεσα στις φιλελεύθερες δημοκρατίες και κράτη που αυτά τα ορίζουν ως αυταρχικά. Η πρώτη σχολή σκέψης, λέει η ανάλυση, είναι κοντά στη ρωσική αντίληψη. Η δεύτερη είναι κοντά στην αντίληψη κατά βάση της λεγόμενης γραφειοκρατίας του State Department και των Clintonians. Εσείς τι λέτε? Σίγουρα υπάρχουν υπέρ και κατά σε κάθε σχολή σκέψης, αλλά και οι δύο σχολές σκέψης δυστυχώς διαψεύδονται από την πραγματικότητα. Δηλαδή, στην πρώτη σχολή σκέψης, με την αρχή της μη επέμβασης και ούτω καθεξής, πολλές φορές συμβαίνει η εξής διαμάχη της νομιμότητας. Δηλαδή, κατά πόσο εμένα, αν μου απευθύνεις μια πρόσκληση, όπως ο Άσαντ στη Συρία, για επέμβαση, αυτό σημαίνει ότι συμβαίνει υπό το κράτος του διεθνούς δικαίου, ως επίσημη πρόσκληση ενός νόμιμου καθεστώτος προς άλλο νόμιμο, αλλά στην περίπτωση Συρίας οι δυτικοί αμφισβητούν ότι διαθέτει ακόμα την νομιμότητα ο Άσαντ. Άρα αναγνωρίζουν μια άλλη κυβέρνηση. Άρα αρχή μια επέμβαση ή υπεριαλισμός για την πρώτη σχολή σκέψη. Τη δεύτερη σχολή σκέψη την αφήνω στην άκρη, κύριε Σαχίνη. Ποιες δημοκρατίες, δηλαδή η Τουρκία στην Ισλαμία Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, ή το Πακιστάν που συνεργάζεται η Αμερική είτε στην Αφγανική κρίση είτε στην Ουκρανική κρίση κ.ο.κ. Και οι δύο σχολές σκέψης διαθέτουν το εξής μειονέκτημα, ότι προσπαθούν να προβάλλουν τον κόσμο καθ' εικόνα και καθομοίωση, ενώ στην πραγματικότητα, κύριε Σαχίνη, ο κόσμος καθορίζεται πλέον από μία αρχή, αυτή την αρχή της αυτοβοήθειας. Άμα διαθέτεις την ισχύ, όπως μας παραδίδει ο Μέγας Σοκηδίδης από το Διάλογο των Μιλίων, πράττεις αυτά που επιτρέπει η ισχύ σου. Εάν όχι, τότε χρησιμοποιείς το διεθνές δίκαιο και οτιδήποτε άλλο, ούτως ώστε να υπερασπίσεις, παύλα, διακομωδήσεις, καμουφλάρεις την αδυναμία σου. Στο πεδίο της στρατηγικής και όχι μόνο της θεωρίας των διεθνών σχέσεων, μετράει το εξής, κύριε Σαχίνη, η ισχύ. Αυτή την ισχύ την οποία την είχαμε υποβιβάσει, τη στρατιωτική ισχύ, έλα μωρέ, δεν γίνονται πόλεμοι, γίνονται πόλεμοι οικονομικοί, η νομισματική δεν μας χρειάζεται. Και όμως το διατάφτα, η στρατιωτική ισχύς παραμένει το πιο σκληρό νόμισμα. Μια χρεοκοπημένη και πεινασμένη χώρα όπως η Βόρεια Κορέα κρατά ένα ως όμηρο μία από τις
12 πιο ισχυρές οικονομίες του πλανήτη, τη Νότιο Κορέα. Γιατί ακριβώς διαθέτει μια επαρκή στρατιωτική ισχύ. Και παρά επίσης, και να το αναφέρουμε αυτό κύριε Σαχίνη, παρά την υπερδεκαετή κρίση στην Ελλάδα, ελαίων μνημονίων, εμείς διατηρήσαμε αξιόμαχο το στράτευμά μας. Γι' αυτό το λόγο δεν συνέβη τίποτε ως προς τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματά μας. Γιατί σας διαβεβαιώ, είτε ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ., εάν δεν διαθέταμε επαρκή στρατιωτική ισχύ, ο κύριος Ερντογάν θα είχε δοκιμάσει τις τύχες του προς τα εδώ. Και δυστυχώς η Ουκρανία αυτό πληρώνει. Λέει ο φίλος ο Κώστας, κύριε Πλακούδα, μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς γίνεται όλοι να επικαλούνται τις συμφωνίες του Μίνσκ και τελικά η μόνη η οποία να κάνει ρητά δήλωση για σεβασμό και τήρηση των συμφωνιών του Μίνσκ να είναι η Ρωσία και ο αμέσως επόμενος ενδιαφερόμενος, ο Ουκρανός, τον παρατήρησα, λέει ο Κώστας χθες, μετά τη συνάντηση με τον Μακρόν, που ο Μακρόν του είπε, ο Πούτιν λέει, να τηρηθεί η συμφωνία του Μίνσκ, δεν απάντησε. Άρα, τι γίνεται εδώ, λέει. Η Ουκρανία αυτή τη στιγμή θα προτιμούσε, και δυστυχώς το μεταφέρω έτσι, μία υπεθερμάτιση της κρίσης. Γιατί ο Ζελένσκι αυτή τη στιγμή ωφελείται πάρα πολύ πολιτικά και διπλωματικά από τις δηλώσεις στήριξης, έστω ρητορικής, των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δηλαδή το πράττει και για ίδιον όφελος, αλλά και για το αυτό όπως το ορίζει ο ίδιος εθνικό όφελος. Όμως οι συμφωνίες του Μίνσκ, οι οποίες πάλι να σημειώσουμε εδώ οφείλονται σε παρέμβαση της Γαλλίας το 2015, τότε με τον Ολάντ, όπως και τώρα η παρέμβαση επί Μακρόν για άλλη μια φορά, δυστυχώς δεν έχουν τηρηθεί και δεν θα τηρηθούν. Όταν δηλαδή η Ουκρανία αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί τα τουρκικά drones κατά των αυτονομιστών, όταν η Ρωσία συγκεντρώνει τα στρατεύματά της ακόμα και μέσα στη Λευκορωσία πλέον και μεταφέρει ακόμα και τις στρατιωτικές δυνάμεις από την Άπο Ανατολή. Αυτό δεν συμβαίνει παρά μόνο εάν έχεις προετοιμαστεί να φτάσεις μέχρι τέλους. Πολύ φοβάμαι ότι οι συμφωνίες του Μίνσκ, όπως και στο παρελθόν, δεν συνιστούν παρά μία εκεχηρία. Μία απλή εκεχηρία μέχρι την επόμενη αιματοχυσία. Αλλά αυτή τη φορά, μάλλον, κύριε Σαχίνη, έχουν υποτιμήσει τις προθέσεις του Πούτιν. Πάντως, αν θυμούμε καλά, μέχρι στιγμής αυτός που δεν εφαρμόζει συμφωνίες του Μίνσκ είναι η Ουκρανική κυβέρνηση. Αυτό λένε οι ανατολικές επαρχίες. Μα βεβαίως. Ναι. Τώρα, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Δεν υπάρχει μια αμφιβολία επ' αυτού. Μάλιστα. Λέει ο φίλος ο Αντώνης, παρακαλώ πολύ, ρωτήστε τον εκλεκτό καλεσμένο σας, τον κύριο Πλακούδα, ποια είναι η άποψή του εν τέλει για τον πραγματικό ρόλο της Τουρκίας στο Ουκρανικό σε σχέση με το δικό μας, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Η Τουρκία προσπαθεί να πετύχει το win-win. Δηλαδή και να διαμεσολαβήσει την κρίση και να προβάλλει τον εαυτό της ως ισότιμο συνομιλητή και προς την Ουκρανία και προς τη Ρωσία, και από την άλλη πλευρά να προχωρήσει σε περαιτέρω εμβάθυνση της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία. Υπενθυμίζω ότι οι Ουκρανοί ουσιαστικά διασώζουν την τουρκική αμυντική βιομηχανία στο θέμα των κινητήρων μετά τις κυρώσεις της Αμερικής και του Καναδά μετά το δεύτερο πόλεμο του Καραμπάχ το 20. Δηλαδή τα drones των Τούρκων πλέον, ακόμα και το θηριώδες Ακίντζι, πλέον θα χρησιμοποιούν ουκρανικούς κινητήρες. Και μάλιστα συμφωνήθηκε αυτό στην προημερών επίσκεψη του Ερντογάν. Εγώ βέβαια, κύριε Σαχίνη, ανήκω στην άλλη σχολή σκέψης, πάλι ως αιρετικός. Η Τουρκία διαθέτει μία κακή και μία πολύ πιο κακή επιλογή στην Ουκρανική κρίση. Δηλαδή, εάν συμμαχήσει με το ΝΑΤΟ και στηρίξει την Ουκρανία, θα αναζωπηρωθούν τα μέτωπα της Λιβύης και της Συρίας. Και κυρίως το μέτωπο του Ιντλίπ στη Συρία με 4 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους αμάχους δίπλα στα σύνορά της. Αν από την άλλη πλευρά τηρήσει μια ουδετερότητα, έστω ευμενή ουδετερότητα έναντι της Ρωσίας ή της Ουκρανίας αντίστοιχα, πάλι θα μετατραπεί ο εύξηνος πόντος σε μια ρωσική λίμνη, το οποίο θα αυξήσει δραματικά τα διλήμματα ασφαλείας της Τουρκίας την επόμενη μέρα. Γι' αυτό και πολλοί ονομάζουν, όπως η Ashley Aitanbas ή ο Sonerch Agaptai, think tanks της Αμερικής, αυτή η Τούρκη ακαδημαϊκή, ονομάζουν επιλέξει τη μεγαλύτερη πρόκληση
το ουκρανικό ζήτημα στη διακυβέρνηση του Ερντογάν. Γιατί από τις τιμές του φυσικού αερίου, με πάροχο κατά 60% τη Ρωσία, τις συμφωνίες περί στρατιωτικής συνεργασίας με τη Ρωσία, βλέπε S-400, τη συνδιαχείριση κάποιων ζητημάτων στη Λιβύη ή στη Συρία κ.ο.κ. Ο Πούτιν διαθέτει πολύ περισσότερους μοχλούς για πίεση εις βάρος του Ερντογάν. Οπότε το κόστος για την Τουρκία, είτε με τη μία λύση είτε με την άλλη, θα πρέπει να καταβληθεί. Μάλιστα. Τελευταίο... Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν ακριβώς το αντίθετο, ότι ίσως η Τουρκία ωφεληθεί και ορίστε όπως ωφελείται από τη διαμεσολάβησή της. Εγώ ανήκω στην αιρετική πάλι σχολή σκέψης. Θέλω να πάμε στην τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε. Έτσι. Είναι του φίλου του Βασίλη. Μήπως λύσει αυτό που περιγράφεται μόλις τώρα, κύριε Πλακούδα, μία τυχόν κυβίστηση, ούκο λίγες φορές το έχει κάνει, του Ερντογάν προς δυσμάς ΝΑΤΟ και Αμερικανούς, συμβεί με αντάλλαγμα αρνητικές εξελίξεις για μας στην Κύπρο και το Αιγαίο? Ωραία ερώτηση. Εγώ πάλι ανήκω στην αιρετική σχολή σκέψης, ότι δηλαδή δεν πρέπει να ανησυχούμε για κάτι τέτοιο. Η Ελλάδα ήδη διευκολύνει στρατιωτικό στο ΝΑΤΟ, χάρη στο λιμένα Αλεξανδρούπολης. Ήδη ανανεώσαμε τη σύμβαση για τη μίσθωση των στρατιωτικών βάσεων της ΗΠΑ με συγκεκριμένες ρήτρες προμηνών. Και αυτή τη στιγμή η Τουρκία, εξαιτίας του λεγόμενου fence sitting, δηλαδή κάθομαι στο φράχτη και περιμένω πώς θα κάτσει μπίλια, έχει εξοργήσει τους Αμερικανούς. Υπενθυμίζω ότι κατά την πρόσφατη αντιτρομοκρατική επιχείρηση κατά του δεύτερου ηγέτη του ISIS, η οποία συνέβη πλησίων και στρατιωτικής βάσης των Τούρκων και των σύνορων της Τουρκίας, δεν συντονίστηκαν καν με την Τουρκία. Το ότι δηλαδή απλά δεν συζητά και δεν αναφέρει η διοίκηση Biden περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεν σημαίνει ότι έχουν μετατραπεί και σε φίλους. Η Τουρκία θα προσπαθήσει, όπως προανέφερα προλίγου, να πετύχει το win-win και να προβάλλει τον εαυτό της ως τον προμαχώνα της Δύσης κτλ. Έξω και η επίθεση γοητείας προς το Ισραήλ. Αναμένουν πώς και πώς οι Τούρκοι την επίσκεψη του Ισραηλινού Προέδρου για έξοδεν καλή μαρτυρία προς την Ουάσιγκτον. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα προδώσουν οι Ισραηλινοί τη συνεργασία με την Κύπρο ή με την Ελλάδα για τα μάτια της Τουρκίας, και το ανέφερε και ο νυν μεταβατικός πρωθυπουργός, πρωθυπουργός του Ισραήλ, ότι ό,τι και αν συμβεί, που προχωράμε πάρα πολύ συγκρατημένα με την Τουρκία, δεν θα συμβεί εις βάρος της στρατιωτικής συνεργασίας και διπλωματικής συνεργασίας με τις φίλες και σύμμαχες χώρες Ελλάδα και Κύπρο. Οπότε δεν ανησυχώ προς το παρόν προς αυτό. Γιατί άλλο οι δηλώσεις των Τούρκων που ερμηνεύουν ακόμα και το non-paper του State Department για τον EastMed ως νίκη δική τους, και άλλο, συγγνώμη και πάλι, οι προθέσεις της διοίκησης Biden για την Τουρκία. Ο πρόεδρος Biden έχει υιοθετήσει το δόγμα του transactionalism, της συναλλακτικότητας. Άμα σε χρειάζομαι θα σε καλέσω, δεν σε χρειάζομαι δεν υπάρχει για εμένα. Και τελευταίο ερώτημα του Γρηγόρη Πάγη. Το προηγούμενο, αλλά το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Καλά όλα αυτά, λέει κύριε Πλακούδα. Αλλά με τέτοια συσσόρευση πυρός και ιδίως στο εσωτερικό της Ουκρανίας από διάφορους που θέλουν να σταθούν στο πλευρό μιας κυβέρνησης εν πολλής αμφιλεγόμενης ακόμη και στα όρια του νεοναζισμού. Αν προκύψει ατύχημα, πιστεύετε ότι εμείς είμαστε εκτός κονίστρας άμα ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου του πολέμου? Αν ανοίξει η πόρτα του φρενοκομείου, κανείς δεν γνωρίζει την εξέλιξή της. Όπως δήλωνε και ο Νικολό Μακιαβέλη, ο πόλεμος ξεκινά όταν το θέλεις εσύ, αλλά δεν τελειώνει όταν ή όπως το θέλεις εσύ. Οπότε κανείς δεν γνωρίζει. Εμείς, χάρη στην μη εγκύτητά μας προς το θέατρο της Ουκρανίας, αν υποστούμε κάποια επίπτωση αρνητική, αυτή θα αφορά πρωτίστως την ενέργεια και τις τιμές της ενέργειας. Γιατί κατά τα άλλα, εμείς ως Ελλάδα δεν προτιθέμεθα να παράσουμε κάτι άλλο πέραν στρατιωτικών διευκολύνσεων. Εδώ οι καημένοι Γάλλοι ακόμα αναμένουν την αποστολή των ειδικών δυνάμεων στο Μάλι, που το συμφωνήσαμε τον Οκτώβρη. Οπότε δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο με δική μας εκπαιδευτική δύναμη, όπως το 1919. Μην κουράζετε περισσότερο. Έχω και μια σφήνα από το φίλο τον Αργύρη. Καλά τα λέει ο κύριος Πλακούδας, λέει και την καλημέρα μου, αλλά για την προσέγγιση Τουρκία-Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, λέει, Δεν μιλούνται, μια χαρά συνεργάστηκαν στον Αγκόρνο Καραμπάχ, Τουρκία και Ισραήλ. Μα βεβαίως. Το ότι αυτή τη στιγμή
είχαν ονομάσει κάποτε το μεγάλο χερσαίο πλανοφόρο του Ισραήλ, το Αζερβαϊτζάν, εξαιτίας ακριβώς της διαμάχης μεταξύ Αζερβαϊτζάν και Ιράν, το γνωρίζουν. Όπως επίσης, και το έχω αναφέρει και σε ζήτηση μαζί σας επί τη ευκαιρία, ότι όλοι ομιλούν για τη νίκη των Bayraktar drones στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, κανένας δεν αναφέρεται στο ότι το 75% των προμηθειών του αμυντικού υλικού του Αζερβαϊτζάν την περίοδο 2016-2020 προερχόταν από το Ισραήλ. Βέβαια όμως πρέπει να αναφέρουμε και αυτό το πάρα πολύ σημαντικό, ότι ακόμα και εκεί υπάρχουν τα όρια τους. Δηλαδή οι Ισραηλινοί έχουν απαγορεύσει στους Αζέρους να μεταφέρουν τη τεχνογνωσία για συγκεκριμένα οπλικά συστήματα προς τους αδελφούς, όπως ονομάζουν, Τούρκους. Όπως επίσης, και αυτό πρέπει να σημειωθεί, παρά τις προμήθειες Ισραηλινού εξοπλισμού στην Ουκρανία και σε άλλα κράτη, όπως Λιθουανία και Πολωνία, οι Ισραηλινοί δήλωσαν ότι απαγορεύουν να χρησιμοποιηθούν τα όπλα αυτά στην Ουκρανική κρίση κατά της Ρωσίας. Δηλαδή το Ισραήλ πάνω απ' όλα υπηρετεί το δικό του συμφέρον. Ακόμα και στην Ουκρανική κρίση, ακόμα και στην Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί δήλωσε κάποτε, κύριε Σαχίνη, ποτέ ξανά μετά το εβραϊκό ολοκαύτωμα? Εμείς δεν το δηλώσαμε ποτέ, δυστυχώς, μετά το 22 και μετά το 74, και ανησυχούμε μην συμβεί έτσι κάποιο ατύχημα εις βάρος μας σε αυτή τη σύγκρουση των γιγάντων και τιτάνων, δυστυχώς. Σπύρος Πλακούδας, θέλω να τον ευχαριστήσω κυρίως για τις απαντήσεις που έδωσε σε απευθείας χρόνο, σε ακροατές, με τη δική του οπτική. Κύριε Πλακούδα, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Γεια σας.